του συναδέλφου μου λίγο που είχαν βέρε, είχα γραβάτα, αλλά την έφτανα έτσι για να είμαστε στο ίδιο στυλ. Ακριβώς. Είστε μάχημοι. Είμαστε μάχημοι. Λοιπόν, ο κατεξοχήν μάχημος είναι ο Νίκος Χαρδαλιάς. Το ξέρετε άλλωστε όλοι αυτό και το έχετε ζήσει. Πραγματικά το διάστημα αυτό είπε στην ψυχή του. Αυτό άλλωστε αναγνωρίστηκε από τον υπουργό και προήχθη σε υφυπουργό και μάλιστα έχει αλωνίσει στην Ελλάδα και έχει πάει και σε επικίνδυνες περιοχές με τον κορονοϊό που πολλοί άλλοι μπορεί να φοβόντουσαν για να δώσει τις μάχες και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Θεωρώ ότι δόξα τω Θεώ είμαστε σε καλό επίπεδο, θα τα κουβεντιάσουμε όμως όλα αυτά. Βεβαίως το τριήμερο λίγο ξεφύγαμε και είχαμε κάποια θέματα που είναι μπορούσε να τα αντιμετωπίσει και αυτά, είμαι βέβαιος. Λοιπόν, έχουμε θέματα ανοιχτά, να συζητήσουμε τον υφυπουργό. Θέματα τα οποία άπτονται της νέας περίοδου που ξεκινάει ουσιαστικά από τις 15 Αυγούστου με το άνοιγμα των πτήσεων μετά από τρεις μήνες και στην Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Από εκεί πέρα υπάρχουν θέματα που αφορούν την εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο όλο αυτόν τον καιρό. Όλες οι δυνάμεις της κοινωνίας, η ΕΡΕΚΗ, η Δήμη, η Περιφέρεια, το Υπουργείο, συντεταγμένα αντιμετωπίζουμε την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα χρειάζεται νυφαλιότητα, χρειάζεται στο προσήλωση στο στόχο, στο σχέδιο και να θα πάνε καλά. Προέχει να δώσουμε και από εδώ το μήνυμα ότι ο ιός είναι έξω, αντιμετωπίζει, πρέπει να αντιμετωπιστεί με την υπευθυνότητα που το αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα και νομίζω ότι το κύριο εργαλείο για την αντιμετώπιση του είναι ο καθένας να κάνει, να ακολουθεί τις οδηγίες και να τηρεί τις αποστάσεις και όλα όσα γνωρίζουμε πλέον σαν ελληνικός λαός ότι πρέπει να κάνουμε. Αν εμείς ο καθένας ξεχωριστά έχει την ατομική ευθύνη και την υπευθυνότητα που έχουμε δείξει μέχρι τώρα, νομίζω ότι θα έχουμε κανένα πρόβλημα για να αντιμετωπίσουμε τα νέα δεδομένα.